Καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον κύριο Αντώνη Καλομυράκη με αφορμή τις παραστάσεις που αναμένεται να ξεκινήσει στο θέατρο Σοφούλη στη Θεσσαλονίκη με μια γκαντέμικη παράσταση, κύριε Καλομυράκη. Αχ, με συγχωρείτε, δεν άκουσα την ερώτηση γιατί είμαι στον δρόμο. Λοιπόν, συγγνώμη, μπορείτε να την επαναλάβετε. Ναι, λέω, αναμένετε να ξεκινήσετε στη Θεσσαλονίκη τις παραστάσεις σας με την πιο γκαντέμικη παράσταση της χρονιάς. Ναι, ξεκινάμε, είχαμε μία full σεζόν στην Αθήνα με το Παρασκευή και 13, την κατεμοδία της χρονιάς, όπως το έχουμε έτσι ονομάσει. Είναι μία παράσταση η οποία προσφέρει άφθονο γέλιο στον κόσμο και γι' αυτό η ανταπόκριση αυτή μας οδήγησε στο να το πάμε και περιοδία σε όλη την Ελλάδα, γιατί ξέρουμε ότι η επαρχία λαχταράει ένα αντιθέατρο. Και επειδή εγώ προσωπικά την αγαπώ πολύ την επαρχία, γιατί κατάγομαι κιόλας από την επαρχία, οπότε οι μνήμες μου είναι όταν ήμουν με παιδί, πότε θα έρθει μια παράσταση από την Αθήνα για να τη δω. Οπότε είναι μεγάλη χαρά μου που θα βγούμε με αυτή την παράσταση περιοδία φέτος το καλοκαίρι. Και θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, την οποία αγαπώ πάρα πολύ σαν πόλη. Με κάποιους αυτούς που θα αλλάξουν τον κόσμο για δεύτερη φορά με δική μου δουλειά. Σε μια παράσταση η οποία θα προσφέρει πολύ γέλιο και έτσι υλικό για να σκεφτούμε λίγο έναν επαναπροσδιορισμό των ανθρωπίνων σχέσεων, ας πούμε, κάνουμε αυτή την παράσταση. Για την υπόθεση να πούμε ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε. Ναι, η υπόθεση αφορά τον Τρίφωνα Μπλάτσα, ο οποίος είναι ένας φυσικός, ο οποίος εξηγεί τα πάντα στη ζωή του βάσει της λογικής και της επιστήμης. Και καταδικάζει κάθε άνθρωπο που δεν ανήκει σε αυτή την λογική. Οπότε καταδικάζει όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με ζώδια, με οροσκοπία, με προλήψεις, με δυσιδαιμονίες. Μέχρι που γνωρίζει την Παρασκευή, μια κομμότρια τρελαμένη με ζώδια, με προκαταλήψεις, με δυσιδαιμονίες και όλα αυτά. Ο έρωτας, ας πούμε, και το ανατρέπει αυτό. Η οποία σύντομα της γνωρίζει τη γιαγιά της, η οποία η γιαγιά ισχυρίζεται ότι είναι μάγισσα. Και ενημερώνει τον Τρίφωνα ότι την Παρασκευή την έχει σκεπάσει, ας πούμε, μία κατάρα, η οποία άμεσα θα επηρεάσει και τον ίδιο. Όλη αυτή η υπόθεση δεν χωράει στο κεφάλι ενός ορθολογιστή που τα εξηγεί όλα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και η σύγκρουση αυτών των δύο κόσμων προσφέρει άφθονο γέλιο στον κόσμο με ένα μήνυμα, αν μπορούμε να το πούμε μήνυμα, συμφιλίωσης και προσπάθειας να βρούμε αυτά που μας φέρουν πιο κοντά μεταξύ μας παρά όσα μας απομακρύνουν. Mm-hmm. Τη γράψατε εσείς, πηγή έμπνευσης τι υπήρξε, κάτι συγκεκριμένο, κάποιο περιστατικό ενδεχομένως ή έτσι απλά? Ακριβώς αυτό που είπα τώρα, είχα έτσι μια αίσθηση ότι οι άνθρωποι αναζητάμε πιο εύκολα να βρούμε αυτά που αποτελούν περισσότερο ηθικά πλεονάσματα, αυτά πλεονεκτήματα μάλλον, απέναντι στους άλλους, παρά μια συμφιλίωση γενικότερη που μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο απέναντί μας. Mm-hmm. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, είναι πολύ ωραίο να αγαπάμε τη διαφορετικότητα όχι μόνο όταν μας μοιάζει. Να αγαπάμε επί της ουσίας τη διαφορετικότητα και να μπορούμε να συνυπάρχουμε οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουμε τίποτα την πραγματικότητα να χωρίσουμε. Mm-hmm. Βλέπετε ότι όλα αυτά ακόμη και στις μέρες μας δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στα άτομα που ενδεχομένως έχουν κάποια διαφορετικότητα. Νομίζω δεν είναι μόνο θέμα των ημερών μας. Αισθάνομαι ότι πάντα υπήρχαν αυτές οι διακρίσεις και κυρίως όχι για το ποιος είναι ο άλλος, κυρίως mm-hmm. για το ποιος είμαστε εμείς. Η μεγάλη μας ανασφάλεια είναι να αποδείξουμε στον περίγυρό μας μέσω των ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε πόσο σημαντικοί είμαστε. Να. Και αυτό δημιουργεί εντός εισαγωγικών σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να. Εντός πολλών τελών εισαγωγικών και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο όρος. Mm-hmm. Ο κόσμος επιστρέφει στο θέατρο στη μετα-COVID εποχή. Πώς εισπράξατε όλο αυτό το διάστημα? Η φετινή χρονιά απέδειξε ότι κόντρα σε όλες τις δυσίωνες προβλέψεις του καλοκαιριού, ο κόσμος το αγαπάει το θέατρο. Είναι μια ζωντανή τέχνη που υπάρχει για 2.500 χρόνια και φυσικά επέστρεψε με μεγάλη χαρά, γιατί έχει ανάγκη να επικοινωνήσει. Οπότε η επικοινωνία είναι κάτι πολύ βασικό. Όχι, δεν είναι πολυτέλεια, είναι υπαρξιακό ζήτημα για τον άνθρωπο. Mm-hmm.
και επέστρεψαν με μεγάλη χαρά και νομίζω ότι τα θέατρα πήγαν πολύ καλά φέτος, γιατί είχαμε να τους πούμε ιστορίες που αφορούσαν όλους μας. Είναι πολύ όμορφο να ακούς όχι μόνο ότι έχει κόσμο μια παράσταση, αλλά και τι ωραία παράσταση που ήταν αυτή. Τι ωραία δουλειά που έχει κάνει η τάδε παραγωγή. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο και για εμάς τους ηθοποιούς και για τους θεατές. Όταν η απεύθυνση βρίσκει αντίκρισμα. Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ζούμε γενικότερα σε εποχές πολύ μεγάλης ευθύνιας και βλέπουμε ότι ο πολιτισμός και οι άνθρωποι του όλο και βάλλονται. Ακριβώς. Οπότε τώρα ξεκινάτε από τη Θεσσαλονίκη την περιοδία ή θα προηγηθεί κάποιος άλλος σταθμός? Ξεκινάμε από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Mm-hmm. 12, 13 και 14 Μαΐου θα είμαστε στο Ηράκλειο. 24 και 25, αν θυμάμαι καλά, είμαστε, ναι, 24 και 25 είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζουμε μετά με 26 Κατερίνη, την οποία αγαπάμε επίσης πάρα πολύ. Θα είναι μια περιοδία φέτος που θα είναι, πώς να σου πω, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Θα πάμε παντού. Τέλεια. Θα πάμε δηλαδή σε όσο γίνεται περισσότερες πόλεις, γιατί ξέρω ότι η επαρχία το αγαπάει το θέατρο πολύ και θέλουμε να τους κάνουμε να γελάσουν, γιατί το γέλιο είναι η μεγαλύτερη αντίσταση σε όλο αυτό το κακό που συμβαίνει. Ακριβώς. Η περιοδία θα φτάσει μέχρι Σεπτέμβρη ή νωρίτερα? Ναι, μέχρι το Σεπτέμβρη. Τέλεια. Οπότε να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, την οποία αγαπάμε τόσο πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Για χαρά. Να είστε καλά.